ο κριτικός Ταύρος. Όταν ο Δίας ερωτεύτηκε και άρπαξε την Ευρώπη, την πέρασε από την πατρίδα της τη Φινίκη, στην Κρήτη, πάνω στη ράχη ενός Ταύρου. Αν και άλλοι λένε πως ο ίδιος ο Θεός μεταμορφώθηκε σε τάβρο. Όταν έφτασαν στην Κρήτη, άφησαν τον τάβρο ελεύθερο και αυτός άρχισε να περιπλανιέται, ώσπου έφτασε στην Κνωσό, όπου βασίλευε ο Μίνωας. Μετά από λίγο όμω, οι Θεοί έστειλαν τρέλα στον Ταύρο, που έφυγε από το παλάτι και εξαγριωμένο γύρισε και προξενούσε καταστροφέ στη χώρα και ιδιαίτερα γύρω από το ποτάμι Τεθρίνα, κοντά στην Κνωσό. Τόσο μεγάλη ήταν η λύσα του, που από το στόμα του ξερνούσε φωτιά. Ο Ηρακλής πήρε εντολή από τον Ευριστέα να του φέρει ζωντανό τον άγριο αυτόν Ταύρο. Κίνησε λοιπόν και πήγε στην Κρήτη, Παρουσιάστηκε στον Μίνοα, του είπε πως τον στέλνει ο Ευριστέας να πιάσει τον Ταύρο και ζήτησε την άδεια και τη βοήθειά του. Ο Μίνοας του είπε πως δεν είχε αντίρρηση να τον πιάσει, αν μπορούσε βέβαια, στην άγρια κατάσταση που τριγύριζε. Ο Ηρακλής ετοιμάστηκε, πήρε το ροπαλό του και ένα σκηνή και κίνησε να βρει τον Ταύρο. Μετά από λίγο τον συνάντησε και άρχισε το κυνήγι από τόπο σε τόπο. Τέλος, ο Ηρακλή μπόρεσε να τον πιάσει από τα κέρατα και να τον δέσει με το σκηνή με μία θηλιά που την πέρασε στο ρήχο του και μαζί έδεσε και το δεξί του πόδι, έτσι που να μην μπορεί να κουνηθεί. Έτσι δεμένο λοιπόν τον σήκωσε στου ώμου του και γύρισε στην Γνωσό. Αποχαιρέτησε τον Μίνωα και έφυγε για την Πελοπόννησο. Τη θάλασσα την πέρασε όπως η Ευρώπη. Κάθισε πάνω στη ράχη του Ταύρου, που κολυμπώντα τον έβγαλε στι ανατολικές ακτέ τη Πελοποννήσου. Από εκεί τον πήρε πάλι ο Ερακλή στου ώμου, τον έφερε στι Μικίνε και τον έδωσε στον Ευριστέα. Αυτός, μόλι είδε τον Ταύρο, θαύμασε την ομορφιά του, αλλά είχε υποσχεθεί να τον αφιερώσει στην Ήρα. Η Ήρα, όμω, αρνήθηκε την αφιέρωση. Δεν ήθελε να δεχτεί για δώρο κάτι που είχε πετύχει ο Ηρακλής και με το οποίο μεγάλωσε τη φήμη του ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό άφησε ελεύθερο το ζώο. Ο Ταύρος περιπλανήθηκε στην αρχή στην πεδιάδα του Άργους, μετά τη Σπάρτης, φτάνοντας έως τα βουνά της Αρκαδίας και προξενώντας παντού καταστροφές, ώσπου η Ήρα τον έδιωξε από τα μέρη εκείνα. Έφυγε τότε προς την Κόρινθο και από τον Ισθμό πέρασε στην Αττική και κατέληξε στο Μαραθώνα. Από όπου περνούσε, άφηνε πίσω του καταστροφές και νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα του ήταν και ο γιος του Μίνωα, Ανδρόγειος. Από τον Μαραθώνα ξεκινούσε και κατέστρεφε τα γύρω χωριά, φτάνοντας μέχρι την Αθήνα. Η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν για πολύ καιρό και το άγριο ζώο είχε γίνει ο τρόμος των ανθρώπων. Ως που το έπιασε και το θυσίασε ο ήρωας της Αθήνας, ο Θησέας. Άλλε παραλλαγέ του μύθου είναι οι εξή. Ο τάβρο που έφερε ο Ηρακλής από την Κρήτη ήταν ο όμορφο τάβρο που βρήκε και έφερε η Πασιφάη, η γυναίκα του Μίνωα, στο παλάτι, τον ερωτεύτηκε και ενώθηκε μαζί του. Από την ένωση αυτή είχε βγει ο Μινόταυρο. Άλλοι λένε πω δεν ήταν αυτό ο τάβρο, αλλά ένα άλλο. Ο Ποσειδώνα τον είχε βγάλει από τη θάλασσα και τον είχε στείλει στον Μίνωα για να το τον θυσιάσει. Ο Μίνωας όμως, που τον είδε έτσι όμορφο, λυπήθηκε να τον θυσιάσει και τον έστειλε στα κοπάδια του, ενώ στη θέση του θυσίασε έναν κοινό τάβρο. Αυτό όμως έκανε τον Ποσειδώνα να θυμώσει τόσο πολύ, ώστε να κάνει τον τάβρο να εξαγριωθεί και να προξενεί καταστροφές στην περιοχή. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία, πως ο ευριστέα ο ίδιος δεν θέλησε καν να θυσιάσει τον Ταύρο στην Ήρα ή να τον αφιερώσει στον ναό της, το Ηραίον, αλλά γοητευμένο από την ομορφιά του, τον έστειλε στην Αττική, όπου είχε έναν δικό του πύργο. <Το Κάποιες σκέψεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το μύθο αυτό είναι οι εξή. Σε κάθε περίπτωση, ο Ταύρος, εξαιτίας της ομορφιάς του, αφήνεται ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και αυτός προκαλεί συνεχώ καταστροφές. Ένα από τα όπλα που έχει το κακό κάποιες φορές είναι η ομορφιά, που τυφλώνει τους ανθρώπους και δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα. Ο Ταύρος συμβολίζει τις ζωώδεις επιθυμίες των ανθρώπων οι οποίες είναι δυνατές και έρχονται ορμητικές ακριβώς όπως ο Ταύρος. Ο ήρωας Ηρακλής αυτό που κάνει είναι να ελέγξει τις και να μην τι αφήσει να το καταστρέψουν. Το πέρασμά του από την Κρήτη στην Πελοπόννησο γίνεται επίση με συμβολικό τρόπο. Εάν ο άνθρωπο ελέγξει τι επιθυμίε του, τότε μπορεί άφοβα και με σιγουριά να κολυμπήσει στη θάλασσα των συναισθημάτων της ζωή, τα οποία τον αποτρέπουν από τον δρόμο της λογική και τη επιτυχία. Η άρνηση τη Θεά Ήρας να δεχτεί τον Ταύρο για θυσία δείχνει ακόμη περισσότερο την επιτυχία του Ήρωα και το πώς ο άνθρωπος, έχοντας για όπλα του τη λογική, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία, μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με τους θεούς.